Ένα light προεκλογικό θα επιχειρήσουν τις υπόλοιπες μέρες του Αυγούστου οι υποψήφοι για την Προεδρία της Δημοκρατίας, αντιλαμβανόμενοι πως το ενδιαφέρον των πολιτών είναι αυτές τις μέρες μειωμένο. Ψάχνουν λοιπόν για συναυλίες, φεστιβάλ, καλοκαιρινές εκδηλώσεις, ώστε να τους δοθεί ευκαιρία για επαφή με το κοινό. Στο επιτελείο Χριστοδουλίδη το βλέμμα είναι στραμμένο στην ετοιμασία του προεκλογικού προγράμματος που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο. Καθοριστικές στην ετοιμασία του οι θέσεις των πολιτών. Και έτσι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τέος Υπουργός Εξωτερικών ζητά την άποψή τους, καθώς και τις προτάσεις, εισηγήσεις τους για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Στην Ήπεθρο κινείται ο Βέρος Νεοφύτου και απόψε παρευρίσκεται σε πολιτική συγκέντρωση υποστηριχτών του στην Έμπα της Πάφου. Ωστόσο και εδώ το βλέμμα είναι στραμμένο στο Σεπτέμβριο και στις μεγάλες συγκεντρώσεις που έρχονται σε Λευκοσία και Λεμεσό. Εκτός κέντρου κινείται τις τελευταίες μέρες και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης. Τις τελευταίες ώρες τοποθετήθηκε για το θέμα των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα, με αφορμή όμως τα δημοσιεύματα που φέρουν το όλο θέμα να έχει άκρες με την Κύπρο και συγκεκριμένα το κατασκοπευτικό βαν. Η κυπριακή κυβέρνηση που τη ρησυχεί ηχθείως οφείλει να διευκρινίσει την νομιμότητα των δραστηριοτήτων της εν λόγω εταιρείας, αλλά και για τα μέτρα που έλαβε μετά και την καταδίκη της από τη δικαιοσύνη. Είναι ευκαιρία να ξαναδούμε τους όρους με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες λειτουργεί η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών. Προσθέτοντας πως σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος τέτοιες πρακτικές δεν έχουν θέση.